με στη χάκη. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Καταραμένη με φιλή, μια εξόριστη ψυχή σαν άλλους πλανήτες. Καταραμένη με φιλή, με μια εξόριστη ψυχή σαν άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, μη μολυγμός. Είμαι ένας δίπλος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δίπλος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός. Καλησπέρα, 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 καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ αθλητική επικαιρότητα σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Χθες και σήμερα Ευρωλίγκες. Πάρα πολλά να συζητήσουμε, να αναλύσουμε και να περάσουμε όμορφα την ώρα μας. Και όπως σας έχουμε πει και έχουμε διαφημίσει, σήμερα θα έχουμε καλεσμένη την Κατερίνα Σωτηρίου, μία παίκτρια με διεθνή καριέρα. Θα μας τιμήσει με την παρουσία της. Θα γίνουν κάποιες ερωτήσεις από τους ρεπόρτερ μας. Στη συνέχεια θα δοθεί χρόνος και στο chat να κάνετε και εσείς τις ερωτήσεις. Ας περάσουμε γρήγορα λίγο στα αποτελέσματα, να μην χρονοτριβούμε. Arsenal Crystal Palace για την Premier League στο 0-0. Στο ελληνικό πρωτάθλημα Ατρόμητος Λαμία 2-1 πήρε ο Ατρόμητος με ανατροπή την νίκη με πολύ όμορφο γκολ. Άρης ΑΕΚ έφυγε από το Χαριλάου η ΑΕΚ με 0-1. Πολύ σημαντικό διπλό το οποίο φέρνει την ΑΕΚ πολύ κοντά στη δεύτερη θέση, ισοβαθμίζοντας με τον Άρη. Η Ρεάλ έχασε στην έκπληξη του Super Cup της Ισπανίας με 1-2. Και να περάσουμε στα μπασκετικά, όπου εκεί στις Ευρωλίγκες είχαμε Ανατολού Εφές Χίμκι 99-60. 39 πόντους διαφορά η Εφές. Άλμπα Βερολίνου Μιλάνο 70-84.
Πήρε την νίκη το Μιλάνο μέσα στη Βορολίνο. Μακάμπι Μπασκόνια 91-82. Και τώρα πριν λίγο έληξαν τα παιχνίδια Ζενίτ Ζαλγκίρις 77-65. Τσεσεκά Μπαρτσελώνα, τεράστιο διπλό της Μπαρτσελώνα μέσα στη Μόσχα 75-88. Πολύ καλή εμφάνιση. Και τελευταίο, ήττα του Παναθηναϊκού και πάλι, με προπονητή ο Ντετκάτας, νέο προπονητή. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι άλλο μέσα στη Φενέρ, δύσκολη έδρα, 174. Ο φετινός Παναθηναϊκός δεν δείχνει πολλά σημάδια βελτίωσης, έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, δεν ξέρω αν θα βγει στην οχτάδα, θεωρώ ότι μάλλον δεν θα βγει στην οχτάδα. Θα δείξει στο μέλλον. Στα νέα της ημέρας είχαμε την πώληση του Ζαγαρίτη στην Πάρμα με τον νεαρό να ανοίγει σιγά σιγά τα φτερά του και να πάει στη Σέρια A για να αναδειχθεί και να παίξει εκεί. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμα τα παιδιά στο Discord να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βάλουμε και την καλεσμένη μας. Θα δοθεί στο τέλος χρόνος για σας για ερωτήσεις παιδιά. Καλό είναι να μην διακόπτετε τη ροή της συζήτησης. Θα δοθεί στο τέλος χρόνος για σας και θα τις κάνουμε τις ερωτήσεις. Ωραία. Έλα Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Μ' ακούτε? Ναι, μου σ' ακούω πολύ καθαρά Βασίλη. Ανοίξτε λίγο όλοι οι κάμερες, παρακαλώ. Εγώ γιατί δεν σας βλέπω ρε παιδιά. Εγώ την Κατερίνα τη βλέπω. Καλησπέρα Κατερίνα. Εγώ δεν βλέπω κανέναν από τους δυο σας τώρα όμως. Μισό λεπτό λίγο. Γιατί? Περιμένετε λίγο. Να ξανακάνουμε τη σύνδεση. Δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, πάμε άλλη μία φορά παρακαλώ. Κάτσε να κλείσω. Ναι, να κλείσε και εσύ Κατερίνα μισό λεπτό. Τέλεια, η Κατερίνα μπήκε, ο Μίλτος μπήκε, έχουμε μόνο τον Μπιλ. Εντάξει, θα μπει και ο Βασίλης κάποια στιγμή. Πάμε λίγο να σας δει και, να σας δει και το κοινό, μισό λεπτό. Ωραία. Καλησπέρα Κατερίνα, καλώς ήρθες στο κανάλι. Σε ευχαριστούμε καταρχάς που δέχτηκες την πρόσκληση για να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Θα ξεκινήσεις με μένα. Θα δώσουμε χρόνο και στα παιδιά που μας βλέπουν στο τέλος να, αν έχουν κάποιες ερωτήσεις και αν δούμε ότι υπάρχει χρόνος. Καταρχάς είσαι μια διεθνής παίκτρια με τεράστιο βιογραφικό, με πάρα πολλές διακρίσεις, με πολύ μεγάλες εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας.
Εγώ θα ξεκινήσω με την ερώτηση κλασικά που βρισκόμαστε στην κατάσταση τώρα. Πώς βλέπεις την κατάσταση στην Ελλάδα με τον κορονοϊό και ποια η γνώμη σου για το πρωτάθλημα της Ελλάδας, το γυναικείο, δηλαδή ότι έχουν απαγορευτεί τα παιχνίδια, ενώ στο ανδρικό γίνονται κανονικά. Ναι, καλησπέρα, με ακούτε, έτσι? Ναι, σε ακούω καθαρά. Ωραία. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ να δω τα πράγματα στην Ελλάδα σίγουρα δεν τα ξέρω καλύτερα και όσο και να ενημερώνεσαι. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ότι μπορώ να καταλάβω το τι περνάει ο κόσμος. Ο καθένας νομίζω το βιώνει ξεχωριστά, η κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά ας μείνουμε πιο ειδικά στο κομμάτι του αθλητισμού, φαντάζομαι γι' αυτό με ρωτάτε κυρίως, και για το κομμάτι του γυναικείου μπάσκετ που έχει σταματήσει το πρωτάθλημα, για τις κοπέλες που έχουν μείνει, γενικά για όλο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που έχει μείνει εκτός δράσης, παίκτες, αθλητές, αυτό είναι πολύ δύσκολο, πολύ στενάχωρο. Μια χώρα σαν τη δική μας, άκρως δημοκρατική, ευρωπαϊκή, σε κάποια πράγματα προχωρημένη, σε κάποια πράγματα όμως δυσκολεύεται ακόμα να χειριστεί κάποια πράγματα. Με θλίβει το γεγονός ότι όλος ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν έχει να κάνει μόνο το γυναικείο, αλλά και κυρίως το γυναικείο μπάσκετ που με αφορά και εμένα και κυρίως για τις διεθνείς που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα, να μαζευτούμε, να παίξουμε δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Κυρίως στο ένα δηλαδή, για την πρόκληση μας στον Ευρωπαϊκό, αυτό είναι πολύ άσχημο. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή, όντας αρχηγός Εθνική Ομάδα Γυναικών, χωρίς να καταφέρω βέβαια στην προηγούμενη φούσκα να ακολουθήσω τις κοπέλες, γιατί βρέθηκα θετική στο τεστ πριν πετάξω, παρ' όλα αυτά, μετά τους αγώνες και την προσπάθεια των κοριτσιών που ήμουν συνέχεια δίπλα τους σε όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ δίπλα τους σε θέμα επικοινωνιακό, προσπάθησα σε συνεργασία με κάποιες κοπέλες και με το σύνδεσμο που προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε από το καλοκαίρι κάποιες αθλήτριες, σε συνεργασία με άλλους αθλητές, δηλαδή διεθνείς, και εθνικές ομάδες και σωματεία, προσπαθήσαμε αθλητές, άντρες και γυναίκες, δηλαδή δέχτηκα και εγώ κάποια τηλεφωνήματα, στο να κάνουμε μια προσπάθεια σαν εθνική ομάδα, σαν αρχικός, να μαζέψουμε κάποιες υπογραφές, να διαμαρτυρηθούμε πιο επίσημα και κυρίως οι διεθνείς πρέπει να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους, στο να ανοίξουν τα γήπεδα και, εν πάση περιπτώσει, να βρεθεί μια λύση. Έγινε κάποια προσπάθεια και με τη Ομοσπονδία και από μένα και με τις κοπέλες από τη δικιά μας Ομοσπονδία. Σίγουρα όμως υπάρχει μια ιεραρχία τα οποία δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε. Εγώ είμαι η τελευταία που θα δώσω ευθύνες. Είμαι σίγουρη ότι. Δεν θέλω να πιστέψω και δεν το έχω πιστέψει ότι οποιοδήποτε πρόεδρος Ομοσπονδίας, παράγοντας, υφυπουργός, κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλει ο αθλητισμός να αυτή τη στιγμή να ακολουθεί και να βρίσκεται στο επίπεδο. Επομένως θεωρώ ότι κανένας δεν θέλει. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Σίγουρα γιατροί και όλοι κατάλαβαν πολύ πάνω από αυτούς. Αυτό είναι που κυρίως μου ανέφεραν, ότι δεν είναι στο χέρι μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να μην υπάρχει μπάσκετ, να μην υπάρχουν έγκριση στα γήπεδα. Δεν είναι μόνο για τους αθλητές. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός όλα από αυτά. Δηλαδή, χάνουν πολύ τις δουλειές τους όλοι μας. Δηλαδή, υπάρχει μια λυσίδα. Το μπάσκετ δίνει δουλειά σε πάρα πολλοί κόσμο. Δεν είναι μόνο αθλητές. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν staff. Εντάξει, μην τα καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο. Ναι, ναι, γυμναστές, προπονητές, παράγοντες, όλο το επιτελείο. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, μετά, αυτό είναι μια λυσίδα και για το marketing και για τα οικονομικά της κάθε ομοσπονδίας, του κάθε υπουργείου κτλ. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι εντάξει, ωραία είναι να διαμαρτυρόμαστε και είναι και το αγαπημένο μας σαν ανθρωπία των Ελλήνων. Να βλέπουμε λίγο τα αρνητικά και να ψοφάμε για ένα εμφύλιο. Είναι κάτι το οποίο μας ακολουθεί ιστορικά. Θέλω να βλέπω τα πράγματα θετικά. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν θεωρώ ότι μόνο οι αθλητές περνάνε δύσκολα. Όλα τα επαγγέλματα περνάνε δύσκολα.
θέλει λίγο υπομονή, ψυχραιμία, κυρίως γιατί είναι θέμα υγείας. Ναι. Επομένως, όταν είναι στα σχολεία, όταν έχουν προβλήματα, άνθρωποι δεν έχουν τις δουλειές, οι οικογένειες δεν έχουν να θέλουν στα παιδιά τους και όλα, άλλα τόσα χιλιάδες προβλήματα. Εξηγούσα και στις κοπέλες, που είναι πιο μικρές, γιατί η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι νέα εθνική ομάδα. Τους εξηγούσα ότι είναι κάτι που δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Και εκτός αυτού, δεν μπορούμε εμείς να βγούμε μπροστά και να πούμε εμείς, σαν αθλητές, και ειδικά σαν με τον πρωταθλητισμό, να θεωρήσουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω από όλους εσάς. Δηλαδή, ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Και αυτό είναι κάτι που εμένα είναι δική μου φιλοσοφία. Μπορεί να κάνω λάθος. Και φυσικά είχα και τις αντιδράσεις. Και δέχομαι τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα και όλοι το περνάνε δύσκολα, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και θα υπάρξει και συνέχεια και υπάρχει και συνέχεια. Νομίζω δεν μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας πάνω από αυτό. Απλά επειδή εγώ είμαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχω πρωτάθλημα και προπονήσει, είναι δύσκολο να ακουστεί νομίζω η άποψή μου. Δηλαδή είναι δύσκολο για αυτούς που κάθονται, σου λένε αυτή είναι τώρα μιλάει από θέση ασφαλείας. Έχεις πρωτάθλημα, είσαι ενεργή, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, γιατί σκέφτομαι θα μπορούσα να είμαι στη θέση τους ή μπορεί να είμαι του χρόνου στη θέση τους ή μπορεί να είμαι σε δύο μήνες στη θέση τους. Επομένως, θέλω και τη μεγαλύτερη εικόνα. Η οποία μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι ναι, κάνουμε την προσπάθειά μας, διαμαρτυρηθήκαμε, κάναμε μια επιστολή, συνεχίζουμε να μιλάμε, έχουν ξεκινήσει κάποιες προπονήσεις, αλλά δεν πάβει να μην δεν μπορώ να προσπεράσω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιο σοβαρά προβλήματα. Δεν έχουν να φάνε προφανώς. Είναι θέμα υγείας δηλαδή. Είναι θέμα υγείας. Επομένως, δεν μπορώ εγώ να μπω. Δεν είναι η ειδικότητά μου. Δεν είσαι να μπω, αρμόδια, το πούμε έτσι. Ακριβώς. Επομένως, θεωρώ, πιστεύω στο θέμα της ιεραρχίας. Συμφωνώ, διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Προφανώς και να διεκδικούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καθένας... έχουμε μία τάση. Μου είπε ένας προπονητής μου κάποια στιγμή, οι Έλληνες, πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί να κάνουμε τη δουλειά του άλλου. Θεωρούμε ότι, δηλαδή, είμαι πολύ καλή να κάνω δημοσιογράφο. Όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι προπονητές. Αυτό είναι εθνικό σπορ, νομίζω. Ακριβώς. Επομένως, δεν μπορώ να πάρω... Υπάρχει και ένα όριο που δεν μπορώ να πάρω εγώ θέση σε αυτό. Σίγουρα. Προφανώς και με θλίβει το γεγονός και μακάρι να μπορούσα να ήταν στο χέρι μου ή να μπορούσα στο χέρι μας να κάνουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι έπιασα, απάντησα σε όλα. Έπιασες όλο το φάσμα. Βασίλη, να πάρω λίγο το λόγο. Ναι, μισό λεπτό να πω κάτι. Δεξιά με τα κόκκινα είναι ο Μίλτος. Κάτω αριστερά με τα μαύρα είναι ο Βασίλης. Είναι στη Σκωτία ο Βασίλης, σε Εδιμβούργο το φιλαράκι μας ο Έλληνας στο εξωτερικό. Μπιλ, δεν έχω chat, δεν βλέπω chat. Αν έχουμε chat με ερωτήσεις, τις κρατάς για το τέλος. Εντάξει, βασίζομαι σε σένα τώρα στο chat, δεν έχω chat. Εντάξει. Ωραία, Μίλτο, ξεκινάς. Κατερίνα, σε επιβραβεύω για την αντίδρασή σου, να ξέρεις. Στο πρόσωπο πολλών αθλητών που δεν αντέδρασαν και τα λοιπά, αλλά από κάποιους αθλητές όπως εσύ, που όπως είπες το έκανες επίσημα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί οι ερασιτέχνες αθλητές, δεν είναι μόνο οι ερασιτέχνες αθλητές, ο ερασιτεχνός αθλητισμός είναι το γυναικείο μπάσκετ, μπορεί να είναι το handball, μπορεί να είναι το βόλεϊ και τα λοιπά, οι οποίοι αποζημιώνονται και πληρώνονται από αυτό. Όπως και οι κατηγορίες του ποδοσφαίρου, οι χαμηλότερες κατηγορίες του ποδοσφαίρου, που αυτή τη στιγμή είναι άπραγες στην Ελλάδα σχεδόν 2,5 μήνες, χωρίς προπονήσεις και κάποιοι. Οι πιο σοβαροί αθλητές που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν κάποιους ατομικές προπονήσεις το κάνουν με γυμναστές. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι το σύστημα στην Ελλάδα όμως έχει παραλύσει με τον κορονοϊό, δεν έχει δώσει έμφαση σε αυτούς τους αθλητές που είναι πάρα πολλοί αθλητές. Και ασχολούμαστε μόνο με την επαγγελματική κατηγορία την Α1 Αδρών, αλλά και την Super League. Με αποτέλεσμα όλοι οι αθλητές των ερασιτεχνικών κατηγοριών να μένουν άπραγοι και κάποια στιγμή όταν θα χρειαστεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Α2 ή το πρωτάθλημα του handball ή του βόλεϊ κτλ. Είναι πάρα πολλά τα αθλήματα, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και σίγουρα θα έχουμε τραυματισμούς από τους αθλητές. Γιατί δεν μπορείς να μπεις σε μια αγωνιστική δράση κατευθείαν. Χρειάζεσαι προπονήσεις, χρειάζεσαι προετοιμασία, χρειάζεσαι φιλικά, χρειάζεσαι πολλά. Εγώ αυτό που θέλω, που μ' άρεσε όλα αυτά που άκουσα από σένα, Κατερίνα, γιατί παρακολουθούμε όλα τα αθλήματα εδώ πέρα
και να ξέρεις είσαι από τις λίγες αθλήτριες που βλέπω να κάνουν κάτι ομαδικό και να υπάρχει μια αντίδραση. Και γενικά από τα σωματεία των ομάδων δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση. Εσύ είσαι μια αθλήτρια που αγωνίζεσαι πλέον τώρα στο εξωτερικό, αλλά δεν έχουμε δει αντιδράσεις από ομάδες της Ελλάδος, είτε από σωματεία του μπάσκετ, είτε από σωματεία του ποδοσφαίρου, με μια ανακοίνωση και με μια δήλωσή τους. Να βγει κάποιος και να πει κάτι επίσημο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποιοι αθλητές, ας πούμε, που ανακοινώνουν, βγάζουν κάποιες αμέσα κάποιες δηλώσεις και τα λοιπά, δικές προσωπικές, που λένε ότι έχουμε μείνει πίσω και τα λοιπά και πώς θα ξεκινήσουμε και πώς θα αντιδράσουμε. Είναι δύσκολα γενικά και το θέμα υγείας πλέον, αυτό που λέμε για το θέμα υγείας, θα μπορούσαν και η κατηγορία της Α και της Α1 γυναικών, ας πούμε, να παίξει κανονικά με κλειστά γήπεδα. Όλοι οι αθλητές μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα τεστ COVID. Πλέον υπάρχουν τόσα πολλά που γίνονται και να ξεκινήσουν κάποια πρωταθλήματα με κλειστά γήπεδα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό γραφτώ στην εκπομπή από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Μιλάμε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μιλάμε για τα κλειστά γήπεδα, μιλάμε για όλα. Δεν μπορεί στο εξωτερικό να γίνονται πρωταθλήματα κανονικά και να συνεχίζονται και να βλέπουμε τώρα να παίζουν κατηγορίες Β και κατηγορίες Γ. Και να μην μπορούμε να ξεκινήσουμε την Α1 γυναικών, το handball και το volley. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας οργανισμός, υπάρχουν επιτροπές κτλ., αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Μένουν όλοι οι αθλητές πίσω και δυστυχώς αυτό είναι που πάει όλους τους αθλητές πίσω. Όταν είσαι άπραγος και δεν προπονείσαι και δεν έχεις φιλικά στα χέρια σου ή στα πόδια σου αντίστοιχα, είναι αυτό που σε πάει πίσω. Μακάρι. Και εύχομαι εγώ τώρα εδώ από την εκπομπή, η φωνή αυτή, η φωνή μας, να γίνει, ας πούμε, η έναρξη συνομιλιών για το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών και γενικά τώρα της τεχνικού αθλητισμού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βασίλη, αν θέλεις εσύ από τον Ειδημπούργο κάτι να προσθέσεις να πεις. Κάποια ερώτηση. Εντάξει, προκαλύψατε το θέμα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση. Ελπίζω να μπορώ να σου απευθυνόμαστε στον ελληνικό χωρίς κανένα πρόβλημα. Μεγάλη μας χαρά που σε φιλοξενούμε. Πολλοί κόσμος πιθανόν να μην ξέρει ποια είναι η Κατερίνα Σωτηρίου, αλλά μιλάμε για μια αθλήτρια σημαία στο ελληνικό μπάσκετ και για το άθλημα του γυναικείου μπάσκετ σε ομαδικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, από εκεί που κυρίως εγώ σε γνωρίζω. Θαυμάζω το άνθρωπο με τη φανέλα της Εθνικής, με την οποία μας έχεις κάνει πολλές φορές χαρούμενη. Εγώ ήθελα να εστιάσω λίγο περισσότερο στην καριέρα σου. Έχεις παίξει με πολλές διαφορετικές ομάδες, σε διαφορετικό επίπεδο, δηλαδή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο εθνικών. Θέλω να μου πεις ποια στιγμή της καριέρας σου θεωρείς το πικ σου, το κορυφαίο επίπεδο που θεωρείς ότι έπαιξες και μια από τις κορυφαίες στιγμές σου. Σε όλη αυτή την πολύ μακροχρόνια καριέρα σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για όσα είπες. Κορυφαία, πολλά σκέλη. Προσπαθώ να θυμάμαι να απαντήσω. Λοιπόν, κορυφαία, σαν επίπεδο. Εμπειρίες θα πω γενικά. Οι εμπειρίες μου στο εξωτερικό δεν μου άλλαξαν μόνο το μπασκετικό με επίπεδο που ήταν και αυτός ο σκοπός μου, να φύγω με θυσίες δηλαδή, να φύγω έξω με μικρά συμβόλαια, δύσκολες εποχές, χωρίς να έχω ιδιαίτερη στήριξη. Αλλά αυτό που ήθελα είναι να γυρίσω στην εθνική ομάδα και να παραμείνω και να γίνω κυρίως να γίνω καλύτερη τότε που έφυγα, να γυρίσω καλύτερη στην εθνική ομάδα. Όπως και εγώ και οι περισσότερες αθλήτριες, σκοπός μας ήταν να φύγουμε, να κάνουμε θυσίες όχι τόσο προσωπικά εμείς, δεν σκεφτόμασταν οικονομικά, να κάνουμε κάποιες θυσίες να βγούμε έξω από τη ζώνη ασφαλείας μας και να επιστρέψουμε καλύτερα στην εθνική ομάδα. Το όραμά μας ήταν και το δικό μου, όχι απλά να είμαστε στην εθνική ομάδα, γιατί λίγο η νέα γενιά είναι χαλαρή, απλά να η εθνική ομάδα να βάλει φωτογραφίες στο Instagram και είναι αρκετό. Εμείς θέλαμε να διεκδικήσουμε, θέλουμε την ομάδα να την πάμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Και φαίνεται πόσο προσπαθήσαμε όλη αυτή τη δεκαετία, κυρίως οι παίκτες που ήμασταν πάρα πολλά χρόνια, όλη αυτή η φουρνιά,
και πώς εμπνεύσαμε και τα νέα κορίτσια και προσπαθούμε, ελπίζω, και στη συνέχεια να γίνει έτσι. Να μην αρέσκονται μόνο στο να υπάρχουν στην εθνική ομάδα, αλλά να προσπαθήσουν να είναι καλύτερες αυτές και να βοηθήσουν την εθνική ομάδα να μας κάνουν ξανά υπερήφανες μέσα από το δικό μας τομέα που είναι το μπάσκετ και να διαφημίσουν και τη χώρα μας. Σίγουρα είναι υπέρτατη τιμή να παίζει η εθνική ομάδα. Από τις καλύτερες στιγμές, πάντα είναι η ανάκρωση του εθνικού ύμνου, θα έλεγα, είναι αγαπημένη μου στιγμή, που είναι πάντα με συγκινεί. Και σίγουρα η τελευταία χρονιά που μου δώσανε αυτή τη μεγάλη μου τιμή να με επιλέξει η Ομοσπονδία να τελειώσει μια χρονιά, κάποιες αθλητές από μόνες τους, κάποιες προσυζήτησης τέλος πάντων, και να αφήσουν εμένα πίσω σαν αρχηγό, με σκοπό να μεταλαμβαδεύσω και τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου, αλλά ταυτόχρονα να γεφυρώσω τις δύο φουρνιές και να προσπαθήσω μέχρι το τέλος να ό,τι μπορώ να περάσω μέσα από, από το DNA της Εθνικής Ομάδας, από το πώς δούλεψε, κάποια πράγματα τα οποία ίσως μπορέσω να τους τα περάσω μέχρι να κλείσω και εγώ αυτό το κύκλο με την Εθνική Ομάδα. Επομένως, το να κρατάω αυτή τη στιγμή να είμαι αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Γυναικών ήταν παιδικών. Δηλαδή, παιδικών είναι από τα πράγματα που έλεγα ότι θα ήταν τρομερό, γιατί ήμουν στις μικρές εθνικές ομάδες, αλλά η αλήθεια είναι δεν φανταζόμουν να το καταφέρω. Μέχρι και τώρα, επειδή είναι έτσι παράθυρα, δεν πήγα στο προηγούμενο, ακόμα δεν το πιστεύω. Δεν μου λένε εθνικής ομάδας, ακόμα δεν το πιστεύω. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή. Και χαρά για μένα. Είναι λίγο πιο προσωπικό. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Αλλά κυρίως γενικά η ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Είναι ύψιστη. Είναι υπέρτατη τιμή και συγκίνηση να ακούς. Και ειδικά όταν στην ανάκρωση είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, ανατριχιάζω μέχρι και τώρα στην ιδέα. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Αναμένω για τη στιγμή. Αυτό το από εκεί και πέρα, φεύγω στο εξωτερικό. Η Ισπανία την πρώτη χρονιά που έφυγα ήταν από τα καλύτερα πρωταθλήματα, ήταν ακόμα πιο ψηλό επίπεδο. Μου άλλαξε και την μπασκετική μου πορεία και καριέρα, συμπεριφορά, αλλά κυρίως και σαν άνθρωπος. Απομυθοποίησα λίγο τους Έλληνες, πήρα πολύ μεγάλο feedback και αυτό με βοήθησε στη συνέχεια. Τώρα αυτή τη στιγμή πιο όρημη, είναι ένας συνδυασμός. Έχω πολύ καλές στιγμές και στην Ιταλία και στην Ισπανία και τώρα στην Ουγγαρία, δηλαδή παίρνω συνέχεια, μαζεύω πράγματα. Η εθνική ομάδα, νομίζω, το υψηλότερο επίπεδο είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Να παίζεις απέναντι σε Αυστραλία, σε τεράστιες αθλήτριες. Αμερική, να τις βλέπεις μετά στην τηλεόραση, στην Αμερική, να είναι MVP, δηλαδή πράγματα που λες δεν το πιστεύω ότι ήμουν δίπλα σε αυτή και την κυνηγούσα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή στο πρώτο μας παγκόσμιο, έτρεχα δίπλα μια κορυφαία αθλήτρια παγκοσμίως και ο προπονητής μου, αυτή ξέρεις πόσα παίρνει και οικονομικά. Όταν σκέφτηκα εγώ τι παίρνω και τι παίρνει αυτή, εγώ έπαιρνα ένα, αυτή έπαιρνε 1 εκατομμύριο, τέτοια μεγάλη διαφορά, και έτρεχα δίπλα της, λέω δεν γίνεται, λέω μια άμυνα θα τις κερδίσω. Επομένως, κάθε στιγμή ήταν μοναδική. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι ότι έχω υπάρξει αντίπαλοι, έχω μπει στο δύο γήπεδο, ήμουν στον πάγο και έχω δει με τα μάτια μου τόσους υψηλούς ελληνικούς αθλητές, και κυρίως είναι παγκόσμιο γιατί είναι η διοργάνωση. Έχω παίξει μέσα στο γήπεδο, η μόνη που δεν έχω παίξει, κατάφερα και Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό σε 35 μου. Επομένως, το μόνο που δεν έχω κάνει είναι Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο όσο παίζω ελπίζω. Ή από άλλο πόσο, ποτέ δεν ξέρεις, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, έχει μείνει αποθυμένο. Και το μετάλλιο. Επομένως, στιγμές έχω, κυρίως είναι η εθνική ομάδα, γιατί είναι υπέρ τιμή να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου και όχι μόνο τον εαυτό σου, αντιπροσωπεύεις όλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το προσπαθώ να το περάσω και στα νέα κορίτσια, ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζουμε για μας, παίζουμε για 10 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτά, νομίζω, δεν ξέρω. Απάντησα. Μας υπερκάλυψες, θεωρώ. Εγώ προσωπικά ιδιαίτερα συγκινήθηκα με την απάντησή σου για την Εθνική Ελλάδος. Πραγματικά πολύ συγκινητικό, πολύ θαυμαστό αυτό που μας μεταφέρεις για το πώς νιώθεις και ελπίζω
αυτό να νιώθουν όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται με το εθνόσημο ανεξαρτήτου αθλήματος. Η επόμενη ερώτησή μου, και είναι και μια καλή πάσα μέσα από τα λεγόμενά σου, αφορά, έχεις προφανώς εμπειρία από εξωτερικό κιόλας, από Ισπανία, 2-3 ομάδες εκεί, από Ιταλία, τώρα από Ουγγαρία. Έχεις παίξει και στην Ελλάδα αρκετά χρόνια. Θέλω να μου πεις αυτή η διαφορά που μας τόνισες και προηγουμένως που ανέφερες, άμα είναι κυρίως σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο αθλητριών και επίπεδου πρωταθλήματος, είναι συνδυαστικό? Δηλαδή είναι και οι υποδομές, είναι μόνο οι αθλητές? Είναι συνδυαστικό. Είναι σίγουρα το θέμα οργάνωσης, το οποίο είμαστε χρόνια πίσω. Η Εθνική Ομάδα και η Ομοσπονδία έχει, σε αυτό το κομμάτι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αλλά σαν πρωτάθλημα εγχώριο, παλιότερα ήταν πολύ καλύτερο. Όταν ήμουν εγώ μικρή, 15 χρόνια ξεκίνησα, είχαμε πολύ καλές ξένες. Από τον WNBA ερχόντουσαν ξένες. Κυρίως ερχόντουσαν όχι το πρωτάθλημά μας, να λέμε την αλήθεια. Ερχόντουσαν γιατί η Ελλάδα προσφέρει facilities, τέλος πάντων, κόλλησα την ελληνική λέξη. Δίνει πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, δίνει καλό καιρό, δίνει μαγαζιά, δίνει καλό φαγητό. Όλα αυτά που προσφέρει η Ελλάδα σαν χώρα. Ήταν χώρα έλξης παλιά που υπήρχαν χρήματα. Ερχόντουσαν πολύ καλό επίπεδο αθλητές εξωτερικού και Αμερικανίδες. Το WNBA, σε συνδυασμό με ένα μεγάλο εύρος αθλητριών Ελληνίδων. Δηλαδή, εγώ ήμουν μικρή και υπήρχαν εθνικές ομάδες. Υπήρχαν πολλοί κόσμοι που έπαιζε μπάση, πολύ περισσότερες γυναίκες και κοπέλες. Επομένως, το πρωτάθλημα ήταν από μόνο του, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη οργάνωση, κάτι διαφορετικό. Αλλά ήταν καλύτερο. Σίγουρα αυτό το θέμα οργάνωση δεν το συζητώ. Και είναι και θέμα κουλτούρας. Η κάθε χώρα, βέβαια. Γιατί στην αρχή ήμουν, έβγαινε πολύ θυμός όσον αφορά τη χώρα μου σε αυτό το κομμάτι. Τώρα τα έχω ισορροπήσει. Συνεχίζει να έχει πρόβλημα νοοτροπίας. Είναι θέμα κουλτούρας. Κάθε χώρα έχει τα καλά της και τα σχημά της. Θεωρώ κυρίως μειονεκτή στο οργανωτικό και στο κομμάτι ψυχολογίας. Ισορροπία, ας πούμε να το πω, στήριξης. Δηλαδή, είμαστε τον άκρο. Είμαστε έτσι με πολύ έντονα συνέστημα. Όπως λέμε, εμείς και οι Τούρκοι είμαστε λίγο. Είμαστε πολύ έντονα, πολύ παθιασμένοι, που αυτό φυσικά είναι θετικό, αλλά ταυτόχρονα σε οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, όπως είναι οι φιλαθλοί μας, όπως ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις ένα παιχνίδι, λες πω πολύ ηχή ομάδα, τέλος πάντων, να μιλάμε ομάδες, ηχή ομάδα πετάει, την επόμενη φορά χάνει και εκεί που ήταν, υπήρχε όλα τα site, γράφανε, αποθεώνανε. Αποθεώνανε, ήταν ένα τέτοια δύο πράγματα, την επόμενη, πω πω προπονητής, δεν είδε αυτό, δεν είναι εκείνο. Είμαστε δηλαδή των άκρων, γιατί είμαστε πάρα πολύ, και αυτό νομίζω από ιστορικά και από κουλτούρα έχει να κάνει. Είμαστε πολύ ένθερμοι. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη όμως, είδα ότι αυτό, ειδικά ας πούμε εγώ στην Ουγγαρία που υπάρχει πολύ ελληνικό στοιχείο, δηλαδή μισή Βουδαπέστη έχει αγάλματα, είναι Έλληνες, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες εδώ, προϊόντα, αγαπάνε πολύ, έχουν Spartans, ξέρω εγώ, group. Ο γυμναστής είναι τρελαμένοι με τη Spartans mentality και το ελληνικό στοιχείο και το πάθος. Έχουν πετύχει πάρα πολύ κόσμο, είναι τρελαμένοι με τους Έλληνες, συναντάμε και αρκετούς. Αλλά οι Ούγγροι αγαπάνε αυτό, το θέλουν. Σου λέει, εμείς είμαστε άψυχοι, κοροϊδεύουν μεταξύ τους τις κοπέλες, τις Ουγγαρέζες και τρελαίνονται. Τρελαίνονται, μου φωνάζουν, δηλαδή μετά μου φωνάζουν Σπάρτα και τέτοια. Τρελαίνονται που. Απλά όταν βλέπουν ότι φεύγω από τα όρια μου και αρχίζω μετά και θέλω να. Εκεί βλέπουν και την αρνητική πλευρά. Δεν το αντέχουν, δηλαδή το άκρο. Δεν το αντέχουν. Θέλουν να είσαι λίγο. Ναι, να φωνάζεις, αλλά εντάξει. Μια ισορροπία γενικά. Προφανώς η ισορροπία χρειάζεται παντού. Θέλω να πω ότι αυτό το up and down είναι πώς θα το. Πρέπει μια ισορροπία. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Επομένως, κάτι το οποίο αγαπώ πια. Είναι κομμάτι δικό μας στοιχείο, μας το αγαπώ πάρα πολύ το πάθος που έχουμε οι Έλληνες και είμαστε πολύ εφευρετικοί και έξυπνοι. Έξυπνος λαός. Έχουμε plan B. Έχω ειδικευτεί φέτος εδώ, λόγω του ιού και με τις καταστάσεις. Μην αγχώνεστε, λέγουμε plan B. Ενώ Αμερικανίδες, ας πούμε, που συνεπάρχω τόσα χρόνια, επειδή ίσως τα έχουν όλα έτοιμα στα κολέγια και έρχονται, αν τους αφήσει μπροστά σε ένα τοίχο και τους πεις τώρα δεν περνάς, θα κάθονται μπροστά στον τοίχο και το κοιτάνε. Ενώ εμείς θα αρχίσουμε και θα ψάχνουμε. Κάτσε, γιατί μας είπε ότι ο τοίχος είναι μπροστά. Κάνεις λίγο αριστερά, κάνεις δεξιά, θα ψάξεις.
Επομένως, εμένα μου αρέσει που είμαστε, είμαστε πανέξυπνοι, φιλοδυτικοί. Δεν κολώνουμε και αυτό μας έχει κάνει φυσικά και είμαστε ανεξάρτητοι και κάνουμε και πολλά πράγματα. Βέβαια, έχουμε και τα αρνητικά μας, αυτό που να μας γυρίσει μπούμερα. Θέλει μια ισορροπία. Σίγουρα, σίγουρα θέλει και εσύ όμως έχεις και την εμπειρία να τη διαχειριστείς, να διαχειριστείς αυτό το χαρακτηριστικό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το οποίο οδηγεί και σε θετικά και σε αρνητικά. Εμένα η επόμενη ερώτησή μου, ουσιαστικά μου δίνεις και πολύ ωραίες πάσεις μέσα από τη συνομιλία που έχουμε, αφορά κυρίως το κεφάλαιο Women NBA, το WNBA. Το 2006, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν στο draft, σαν προεπιλογή. Αυτό δεν το ήξερα, το είδα και εγώ στο EuroBasket, σε ένα site. Έχω δει κάποια πράγματα που έχω κάνει, δεν τα γνώριζα, η αλήθεια είναι. Το παραδέχομαι. Και κυρίως φέτος, επειδή αρχίζουν μάλλον και μου ετοιμάζουν λίγο το βιογραφικό, κάποιος ασχολείται. Το είδα αυτό, δεν το ήξερα, δεν ξέρω πώς. Δεν το ήξερα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις παίξει στην Ελλάδα, έχεις παίξει στο εξωτερικό. Το NBA των γυναικών ήταν κάποτε ένα όνειρο που είχες? Ποτέ. Είμαι πολύ, πολύ σίγουρη για την απάντηση. Μάλιστα. Δεν το έχω... Ναι, όταν ήταν το 2006 κάπως... ήταν πολύ μακρινό το να φύγεις στην Αμερική. Δεν είναι όπως τώρα που σηκώνουν τα παιδιά και φεύγουν στα κολέγια υποτροφίες. Οι υποτροφίες είχα και υπήρχε μια σπίθα το να πάω. Τι είναι αυτό, γιατί με φώναξαν. Κάποιος άλλος καλύτερος. Δηλαδή ένιωσα χαρά, τιμή ότι κάποιο πανεπιστήμιο με είχε καλέσει τότε, αλλά το να σε καλέσει ένα πανεπιστήμιο τώρα ούτε καν. Δηλαδή δεν έφτασε καν στους γονείς μου η πρόταση. Όταν μου την είπανε, ένα πανεπιστήμιο, δεν ξέραμε καν τι σημαίνει αυτό. Επομένως νομίζω ήταν ο φόβος του. Ήταν το άγνωστο τότε. Αλλά ποτέ όμως δεν ζήλεψα. Δηλαδή να πω ότι κοίτα, εγώ θα ήθελα να παίξω. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Ευρωλίγκα, ναι. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει πιο πολύ. Μου ταιριάζει και κάτι που θα ήθελα να παίζω πολύ περισσότερο, να καταφέρει. Το WNBA, όχι. Και τώρα τελευταία το έχω αγαπήσει. Και λόγω ίσως Γιάννη, παρακολουθώ πιο πολύ, έχει αλλάξει, έχουν πάει πολλοί Ευρωπαίοι. Δεν μου άρεσε. Εντάξει, τώρα Τζόρνταν είπε, ναι, παίχτες μεμονωμένα, ναι. Παίρντ, δηλαδή, κινήσεις. Γενικά δεν μου άρεσε αυτό το μπάσκετ, ποτέ δεν μου άρεσε. Τώρα τελευταία το έχω αγαπήσει, επειδή έχει αλλάξει και λόγω, νομίζω, λίγο το ίδιο το NBA. Και το WNBA. Μάλιστα. Λοιπόν, από μένα τελευταία ερώτηση, μου δίνεις πάλι η πάσα. Προφανώς και εσύ μικρότερη, όταν ξεκινούσες τα πρώτα σου βήματα στον χώρο του γυναικείου μπάσκετ, είχες κάποια πρότυπα. Θέλω να σε ρωτήσω άμα αυτά τα πρότυπα ήταν κυρίως φιγούρες γυναικείες, ας πούμε, άμα ήταν αθλήτρες δηλαδή του μπάσκετ, ή άμα έχεις και κάποιους παίκτες άλλου φίλου, δηλαδή άντρες, στους οποίους στάμωσες και πήρες και από αυτούς πράγματα στην πορεία σου. Και μετά μια γνώμη τελευταία θα μου πεις για τον Γιάννη, τον οποίο θα βάζουμε τα τελευταία χρόνια να διαπρέπει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτά. Ξεκινώντας, δεν κρύβω την ηλικία μου, 37 χρόνια, 1984 γεννήθηκα, το 87 δεν το είδα, αλλά έπαιζε ακόμα πολύ έντονα στην τηλεόραση. Όταν ήμουν μικρή και άρχισα να φτιάχνω εγώ μπασκέτες, με λάστιχα, έκανε εφευρές, κάτι δέντρα έβλεπα εκεί και φανταζόμουν να είχα σπάσει το σπίτι κτλ. Επομένως, αυτό που μου έδωσε κυρίως, τα ερεθίσματά μου είναι το 87. Εικόνες 87 και μπάσκετ ελληνική λίγκα. Αυτές τις εικόνες έχω. Γκάλης Γιαννάκης, είμαι το 87, τη Ειρηνίνη, όπως τραγουδούσαμε το 17 στην επιτυχία μας. Ήμουνα Γκάλης, μ' άρεσε, δηλαδή είναι κλασικά Γκάλης Γιαννάκης, αλλά νομίζω ότι από μικρή κάτι, νομίζω είναι λίγο χαρακτήρας Γιαννάκης και Γκάλης στο μπασκετικό. Δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι Γκάλης, μ' άρεσε ο Γκάλης, αλλά αυτό το μόνο σκόρερ, τον εκπληκτικό βέβαια, εξαιρετικό, τον πάμε, δεν το είχα. Ήμουνα πιο πολύ και σκόρερ, ήθελα και άλλα πράγματα. Μ' άρεσε το... τύπο λίγο Γιαννάκη. Πιο άλλο στυλ leadership. Και νομίζω ότι αυτό κιόλας το έχω βάλει στο παιχνίδι μου και στην προσωπικότητά μου.
Του θαυμάζω και τους δύο και όλους τους υπόλοιπους παίχτες. Από εκεί και πέρα, γυναίκες δεν είχα δει. Όταν πρώτο είδα Παναθηναϊκό, Sporting κάποια στιγμή και διεθνείς αθλητρίες, από όλες άρχισα να... Δηλαδή δεν είχα μία και γενικά δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος εύκολα θα πω είμαι τρελαμένος μόνο με τον Τζόρνταν. Μ' αρέσει και ο Λεμπρόν, μ' αρέσει και ο Ντουράν, μ' αρέσει και ο Καϊρή. Μ' αρέσουν γενικά, κάνω το combination, μ' αρέσει ο συνδυασμός να παίρνω πράγματα και από τους συνεργάτες μου και από τους συμπαίκτες μου και τους αντιπάλους μου. Μ' αρέσει γενικά αυτός ο συνδυασμός. Δεν είμαι μονότονη, θεωρώ σε αυτό. Έχω δηλαδή παίρνω από όλους. Ό,τι βλέπω και μ' αρέσει. Προσπαθεί να το αφομοιώσεις και να το βγάλεις στο γήπεδο. Mm-hmm. Άψογα. Και μία γνώμη για τον Γιάννη που... Όταν έφυγα την πρώτη φορά στη Σαραγώσα, ο ατζέντης, ο Πάνο, ο Έλληνας, τότε ήταν στα παιδιά, ήταν στο αθλητικό, γιατί έχουμε ξεκινήσει μαζί στο ίδιο γήπεδο. Δηλαδή, φυσικά, εγώ ξεκινήσει και τα παιδιά, εγώ είμαι στο ζωογράφου, ήμασταν στην ίδια περιοχή. Λοιπόν, σε ένα break που έκανα από την Ισπανία, γιατί είχα προβλήματα οικονομικά και συζητούσα με τον ατζέντη, εκεί που συζητούσαμε, του λέω, τι έχεις δυνατής, μου λέει, εδώ, μου λέει. Αυτός μου λέει, όχι ο Θανάσης, μου λέει, ο Γιάννης είναι ακόμα, μου λέει. Του λέω, το παιδάκι αυτό, μου λέει, ναι. Μετά τα παιδιά σιγά, δηλαδή ψηλό τα πρώτα τους βήματα που δεν ήταν εύκολα. Τους έχω πετύχει σε γυμναστές, όσο δύσκολα ήταν, έχω ακούσει κάποιες ιστορίες. Έχω μια ελαφρά επικοινωνία, να μην δεν πουλάμε τίποτα. Με το Θανάση γιατί ήταν πιο μεγάλος, όταν είχα επιστρέψει γιατί έκανα βάρη στο ζωγράφο, τα παιδιά ήταν στο φιλοθετικό. Και ο Θανάσης τότε με ρώταγε, θα μπορέσω να πέσω στην Ισπανία. Πες μου, θα μπορέσω, αφού έχεις πάει εσύ, πες μου πώς είναι εκεί, πριν πάει στην Ανδώρα. Του λέω φυσικά και θα μπορέσεις. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, απορούσε που με ρωτούσε. Ο Γιάννης ήταν μικρός και για πιο νέος κιόλας, εντάξει. Αυτό που θέλω να τονίσω δεν είναι τόσο το βασκετικό του, αλλά το attitude του. Νομίζω αυτό είναι που αρέσει πιο πολύ. Πουλάει, αλλά δεν νομίζω ότι το κάνει γιατί πουλάει. Τον έχω δει και τους έχω δει γιατί έχουμε παίξει και μονά, είμαστε στο ίδιο γήπεδο, έχω πετύχει καλοκαίρια. Τους έχω δει να γυρνάνε το NBA και να είμαστε όλοι μαζί εκεί με τα υπόλοιπα παιδιά. Και φίλους να παίζουμε διπλό, να παίζουμε, δηλαδή ήμουν και έχω κάνει προπονήσεις με τα παιδιά και το έχω δει με τα μάτια μου. Το έχω δει με τα μάτια μου ότι γυρίσαν στο ζωγράφο να κάνουν προπόνηση σε μια αίθουσα με βάρη, ότι καθόμαστε μέχρι το βράδυ, συζητούσαμε, παίζαμε, ο καθένας έκανε τα βάρη, τη δουλειά του. Είναι εξαιρετική η ποιότητα στην οικογένεια και αυτό σίγουρα έχει να κάνει από τους γονείς τους. Αυτό είναι που... Το μόνο που θέλω να σχολιάσω. Μπασκετικά από εκεί πέρα, ότι αν είναι καλός, νομίζω είναι τελευταία που μπορώ να το κρίνω. Είναι καλός, επίσημα. Όλοι έχουν ταλέντο. Αυτό δεν έχω να πω. Εγώ θαυμάζω και αυτό που λέω πάντα όταν θα μιλήσω μαζί είναι ότι μας κάνετε υπερήφανους. Συνεχίζει. Κυρίως θαυμάζω το ότι τι παιδιά είναι. Το σεβασμό που δείχνουν ότι ακόμα δεν ξεχνάνε. Γιατί δεν έχουν λόγο να απαντάνε και να μιλάνε. Και δεν είναι ελάχιστοι. Δηλαδή τα παιδιά συνεχίζουν να απαντάνε. Ξέρω στις κοπέλες της διεθνής να μας στηρίζουν, να χρειαστεί. Είμαι σίγουρη ότι άμα πάρω το θέμα θα βοηθήσει οποιαδήποτε κατάσταση. Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Γιατί δεν το κάνουν οι συμμετές, δυστυχώς. Και το εκτιμώ πάρα πολύ. Επομένως την ανθρωπιά τους και τον χαρακτήρα τους μου αρέσει πολύ περισσότερο από το μπασκετικό, το οποίο όπως και να έχει έρχεται και φεύγει. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την απάντηση. Κρατάμε ότι και νομίζω ότι εντάξει, το μπασκετικό δεν χρειάζεται να μιλήσει κανένας, το βλέπουμε όλοι, ξεχωρίζει, γεννή MVP. Αλλά αυτό που μας μιλάς για τα πρώτα χρόνια και το attitude είναι αυτό που πρέπει να τονίσουμε και το mentality θα μπορούσαμε να πούμε που έχουν κάνει και το Γιάννη, αλλά γενικότερα όλη η οικογένειά του το έχει. Αλλά κυρίως το Γιάννη να ξεχωρίσει και νομίζω είναι και αυτό που πρέπει να δουλέψουν άμα δουλεύετε. Αλλά να είναι το παράδειγμα για όλους τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα του μπάσκετ και όχι μόνο. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να πάρει τον λόγο και να συνεχίσει. Μιλτό, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστούμε για τα follow, ευχαριστούμε για το donate του Σταμάτη. Σταμάτη, βγάζει φωτό καθαρές, όσο στείλα και στο Discord. Είναι ο moderator μας. Δεν έχω chat, Βασίλη, το επαναλαμβάνω, εντάξει. Θα το πούμε στο τέλος, αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Πάσα στο Μιλτό. Κατερίνα, αν γυρνούσες στον χρόνο πίσω, τι θα άλλαζες γενικά σαν άνθρωπος ή την καριέρα σου κτλ. Μεταφέρεσαι τώρα, έχω το μαγικό ραδάκι,
σε χτυπάω και σε κάνω 16 χρονών και ξεκινάς πλέον με τα μυαλά που έχεις και τα λοιπά. Τι θα έκανες που δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα? Ή μπορεί να μην άλλαζες και τίποτα. Μήπως είσαι ο Χάρι Πότερ? Μπορεί. Λούμο. Πάει στο Εδιμβούργο. Θα δώσω την κλασική ερώτηση, την κλασική απάντηση, αλλά την πιστεύω ότι δεν θα άλλαζα κάτι. Δηλαδή θα μπορούσα να αλλάξω πολλά πράγματα. Αποφάσεις, ναι, θα μπορούσα. Αλλά δεν θα μπορούσα να ξέρω τότε ότι πρέπει να τις αλλάξω αν δεν είχα ζήσει, να είχα φτάσει μέχρι εδώ. Επομένως, όλα είναι απλά μαθήματα. Είναι απλά μαθήματα. Είτε λάθη από τις επιτυχίες. Από κάτι έχω μάθει για να φτάσω να πάρω μια σωστή. Πέρυσι, για παράδειγμα, επειδή έκλεισα ένα χρόνο τώρα και το σκεφτόμουν, να φύγω από τον Ολυμπιακό, που δεν είχα πρόβλημα, δηλαδή, ήταν μόνο θέμα αγωνιστικό. Είχα μια σιγουριά, είχα ανθρώπους, είχα πάρα πολύ καλή σχέση με το σύλλογο, είχα ένα πολύ καλό συμβόλαιο και αποφάσισα να έρθω σε ένα χωριό εδώ στην Ουγγαρία. Για να το έκανα, και αυτή η απόφαση ένα χρόνο μετά, όχι απλά με δικαιώνει, με έχει δικαιώσει από την πρώτη στιγμή, πρώτον γιατί ήμουν εγώ ευτυχισμένη. Όλοι απορούσαν, πώς μπορεί, πολύ ευτυχισμένη. Γιατί νιώθα καλά με μένα, με αυτό που ήθελα να κάνω, να είμαι αγωνιστικά καλά, γιατί σας είπα, θέλω να γίνω εθνική ομάδα, θέλω να είμαι ενεργή, να είμαι σε καλή κατάσταση. Και ένα χρόνο μετά βλέπουμε πώς θα φέρνει η ζωή, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρωτάθλημα και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα πρωτάθλημα και πηγαίνω τώρα στην Τουρκία για να παίξω και EuroCup. Όταν κάναμε σχέδια με τον Ολυμπιακό, θα πάω να πάρουμε το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή, εντάξει, να μου πεις ότι δεν είσαι προφήτης, δεν είμαι προφήτης, αλλά θέλω να πω ότι όταν έκανα κάτι. Όχι για κακό ή από εγωισμό, έκανα γιατί θεώρησα ότι ήταν καλύτερο για μένα. Επομένως, για να πάρω αυτή την απόφαση που είναι από τις καλύτερες που έχω πάρει στην μπασκετική μου καριέρα, πιστέψτε με, έχω κάνει πάρα πολλά λάθη πριν. Πάρα πολλά λάθη. Λάθος για να φτάσω να πάρω τη σωστή τώρα. Χωρίς να ξέρω ότι ήταν τόσο σωστή. Σίγουρα. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε από δύσκολες φάσεις της ζωής μας. Και έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε σταυροδρόμια και παρακλάδια τα οποία είναι άγνωστα για μας. Εμείς τα θεωρούμε μια πρόκληση χωρίς να ξέρουμε το που θα μας οδηγήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πάρεις μια απόφαση εκείνη τη στιγμή για το μέλλον σου. Το αν βγει σωστή ή λιγότερο σωστή, για να μην πω τη λέξη λάθος, γιατί για μένα καμία απόφαση δεν είναι η λέξη λάθος. Εγώ έχω δει, ας πούμε λέει μια φωτογραφία, όσο ζεις, δεν χάνεις ή κερδίζεις ή μαθαίνεις. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αυτά. Μίλτο. Κατερίνα, επόμενος στόχος σου, επόμενος στόχος της καριέρας σου. Πιστεύεις ότι... Να είμαι υγιής. Ας μην είναι καθαρά. Όσο είσαι υγιής, μυαλό και σώμα, στην εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθώ απλά να αναπτύσσω με και να αναπτύσσω με περισσότερο το μυαλό μου, το σώμα μου, όσο μπορώ να το διατηρώ φυσικά σε καλή κατάσταση, γιατί είναι δύσκολο όσο μεγαλώνω. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε όλα, πολύ περισσότερο από όταν ήμουν νέα. Σίγουρα το σώμα μου, αλλά και το μυαλό μου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Από εκεί και πέρα, πιο συγκεκριμένα, το επόμενη εβδομάδα που πάω στο EuroCup με την ομάδα μου. Δηλαδή, μέρα-μέρα, παιχνίδι-παιχνίδι, να κερδίζω, να μαθαίνω, αν μπορώ να απολαμβάνω, να απολαμβάνω και να κερδίζω. Μπορώ να απολαμβάνω το παιχνίδι, να κάνω καλό παιχνίδι, να το απολαμβάνω και να κερδίζει η ομάδα μου. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Και την άρτηση, φυσικά, μετά μια πρόκριση. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ζητήσω πρωτάθλημα εδώ πέρα. Στον κάθε στόχο που έχει η ομάδα. Μπορεί η ομάδα είναι μέσα σε θέλει να βγει στους 6, να πετύχω το στόχο, να κάθεται το στόχο που έχει η ομάδα. Προφανώς, για να είμαι χαρούμενη, θα ήθελα πολύ να προσκριθούμε με την εθνική ομάδα, με αυτή την εθνική ομάδα, να συνεχίσουμε να λάβουμε μέρος σε ένα ακόμα πανευρωπαϊκό. Θα είναι τρομερή επιτυχία και το θέλω πάρα πολύ. Και το εύχομαι και φυσικά να ηγηθώ της προσπάθειας. Σ' άκουσα προηγουμένως αρχικά όταν ξεκινήσαμε να λες ότι σαν έμπειρη αθλήτρια και τα λοιπά να μεταφέρεις τις γνώσεις σου και γενικά στις νέες αθλήτριες, και αυτό που μου δίνεις πάσα τώρα είναι μια ερώτηση του μέλλοντος.
όσο αφορά την προπονητική με το τέλος της καριέρας ή να ασχοληθείς γενικά με τον μπάσκετ σαν παράγον, αυτό το έχεις σκεφτεί, το έχεις, είναι νωρίς ακόμα για σένα, τι θεωρείς? Δεν μ' αρέσει να τρέχω. Μ' αρέσει, δεν είμαστε σε μια εποχή που είναι όλα απλώς. Και στον προαθλητισμό όλα αναπάντητα έχει στιγμές, πολλά μπορεί να συμβούν. Είμαι σε ένα όριο στη Δύση, προφανώς. Είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά είμαι στη Δύση. Έχω, νομίζω, επίγνωση της κατάστασης, έχω αυτογνωσία. Αυτό που κάνω είναι να προετοιμάζομαι σε κάποια πράγματα, σε γνώση, εκπαίδευση και να κοιτάζω λίγο πιο μπροστά, αλλά όχι στο κομμάτι πολιτικής ή παράγοντα. Αν και μου έχουν γίνει δηλαδή προτάσεις, θέλουν γυναίκες, θέλουν ανθρώπους πέρα από προπονητική και όλα αυτά στο θέμα της οργάνωσης. Είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Έχω κάνει και πριν 2 χρόνια ένα πρόγραμμα, έλαβα μέρος σε ένα πρόγραμμα μέσω της FIBA, Erasmus και κάποια πανεπιστήμια σε management και leadership. Μια τρομερή εμπειρία. Δηλαδή, Παγκόσμια Ομοσπονδία, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και η Ελληνική Ομοσπονδία με βοήθησε φυσικά για αθλητές που είναι έτοιμοι τέλος πάντων να αποσυρθούν. Ήμουν εγώ αυτή που έλαβα μέρος. Ήταν τρομερή εμπειρία, πήρα πράγματα, άνοιξα λίγο τους οριζοντές μου γιατί ήμουν πιο πολύ στο κομμάτι. Βασκετικό, αθλητικό και όλα αυτά τα personal. Μου αρέσει, είναι κάτι το οποίο αγαπώ. Είναι η διατροφή, είναι η ψυχολογία, είναι η οργάνωση και είναι άγωνο το περιβάλλον στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα δεν θεωρώ ότι είμαι έτοιμη, γιατί αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με ενεργεία και όταν δεν δίνεις όλη σου την ενέργεια σε κάτι, νομίζω δεν μπορεί να πετύχει. Αλλά σας λέω στους τομείς, προσπαθώ να βρω τι μου αρέσει περισσότερο, τι θα μπορούσα να κάνω. Θέλω να κάνω κάτι. Προσπαθώ, κάνω μια προσπάθεια, τέλος πάντων, κυρίως να αναπτύσσουμε και αυτό το κομμάτι, σε προσωπικό επίπεδο. Να βλέπω δηλαδή, αυτή τη στιγμή παίζω και δεν είμαι όπως παλιά. Δεν ασχολούμαι μόνο με το κομμάτι να πάω προπόνηση και να γυρίσω. Βλέπω πολλά περισσότερα πράγματα. Είμαι επικεντρωμένη σε επικοινωνία, να αναπτύξω κάποια άλλα skills μου, δηλαδή δεξιότητες, επικοινωνία, οργάνωση, να δω πώς δουλεύω στην Ουγγαρία, πώς δουλεύουν. Δηλαδή βλέπω τη μεγαλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι η ταυτόχρονη δουλειά που κάνω πέρα όσο ακόμα είμαι ενεργεία. Δηλαδή βλέπω λίγο το μακρινό, βλέπω λίγο το μέλλον, αλλά δεν τρέχω τόσο πολύ. Ναι. Θεωρώ ότι η εμπειρία σου γενικά στον χώρο και τα λοιπά είναι αυτό που θα σε βοηθήσει αύριο μεθαύριο αν καταλήξεις στην Ελλάδα και γίνεις μια προπονήτρια και τα λοιπά σε μια ομάδα της Ελλάδος. Η επικοινωνία που έχεις γενικά με τις παίκτες που σαν αρχηγός και πλέον σαν έμπειρη αθλήτρια κάθονται και σε ακούνε τις συμβουλές που τους δίνεις, νομίζω από εκεί θα ξεκινήσεις και σιγά σιγά όσον αφορά τα θέματα τακτικής, ψυχολογίας και τα λοιπά, τα οποία αυτά δουλεύονται όπως είπες και θα δουλευτούν στο μέλλον, θα σου ευχηθώ να γίνεις ό,τι καλύτερο και έτσι θα κλείσω και μακάρι να μην έχεις κάποιο τραυματισμό μέχρι το τέλος της καριέρας σου και όλοι οι στόχοι σου να υλοποιηθούν. Από μένα, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Βασίλη, εγώ θέλω να κάνω δύο τελευταίες ερωτήσεις. Τρεις. Τώρα θα με βάλεις στη ζυγαριά, 2 ή 3, εντάξει. Καλύτερη παίχτρια που έχει συνεργαστεί στην εθνική ομάδα. Είμαστε πικάντικα. Εντάξει, αν δεν θέλεις, είπαμε, τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι αν δεν θέλω. Λοιπόν, αστειεύομαι. Εννοώ, λοιπόν, παιδί μου, καλύτερη... μιλάς με τα μάτια με αυτή την παίχτρια. Μιλάς με τα μάτια, χωρίς να την κοιτάς, μιλάς με τα μάτια. Κατάλαβες, υπάρχει χημεία. Πώς το λένε, αθλητική χημεία. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει αυτό ποτέ. Ναι, καλά, εντάξει. Μιλάμε στα μάτια, δεν κοιτάω. Υπάρχει connection, ναι. Επαφή, ελληνίδα ή γενικά. Ό,τι θέλεις εσύ. Εσύ απαντάς. Ό,τι θέλεις εσύ. Δεν υπάρχει μία. Δεν είναι εύκολο να πω ένα όνομα. Σίγουρα θα υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποια άλλη κάποια. Δηλαδή που σου έρχεται στο μυαλό πρώτη. Ναι.
Νικόλ Χατζηνικολάου. Ναι. Είμαστε πιο πολλά συμπαίχτριες. Με τις διεθνείς γενικά είχαμε πάρα πολύ καλή. Η Φουρνιά, Στέλλα Καλτσίδου, ανέξυπνη, δηλαδή. Είμαστε αυτή η Φουρνιά, Λολίτα Λίμουρα. Είναι κρίμα, δεν θέλω να αδικήσω όχι, τώρα. Δεν αδικείς δηλαδή καμία, δεν αδικείς καμία. Προς Θεού, η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Δεν λέμε ποια παίχτρια είναι καλύτερη. Δεν λέμε ποια παίχτρια είναι καλύτερη, ποια θεωρείς καλύτερη παίχτρια. Λέμε ποια παίχτρια συνεργάστηκε, θεωρείς ότι συνεργάζεσαι καλύτερα. Αν σε δυσκολεύει, το αφήνουμε. Πάντησα, νομίζω. Ωραία, έχω ωραία, ωραία. Ωραία. Έχω μια συμπαίχτρια αφήνουμε και έχω πάρα πολύ εσωτερικό. Κρατάμε αυτά τα τρία ονόματα, λοιπόν. Εντάξει. Αντίπαλος που είπες, αυτή η παίκτρια αξίζει εκεί που παίζει και με μάρκαρε τέλεια, με δυσκόλεψε τέλεια. Θα πω, γιατί αν δεν πω θα μου θυμώσεις τώρα. 15 χρόνια πρέπει να θυμηθώ χιλιάδες αθλητριές. Θα πω μία, λοιπόν θα πω... Ναι, τη Μάγια Μουρ. Μάγια Μουρ. Η οποία Μάγια βοήθησε μας για εμάς που δεν πολύ ξέρουμε. Η Μάγια Μουρ αυτή τη στιγμή δεν έπαιξε στο WNBA. Είναι Αμερικανίδα αθλητρία, διεθνής. Η εταιρεία του Τζόρνταν να κάνει διαφήμιση τα χέρια ανοιχτά αυτή που διδάζει μόνο ο Τζόρνταν. Είναι αγκάρ. Ένα τριάρι, την πέτυχα στην Ισπανία όταν ήταν ακόμα, μετά που ήταν νερού και δεν ήταν ακόμα στα πολύ καλά της. Νομίζω έχει βγει MVP, έχει πάρει, αν δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει βγει MVP στο NBA και απλά σταμάτησε γιατί ακολούθησε με δικηγόρους, ήθελε να σώσει ένα φίλο της που τον αδικήσαν. Δηλαδή, τον άντρα της που ουσιαστικά τον έβγαλε την φυλακή και τον παντρεύτηκε. Αυτά, μπορεί να είναι αυτή η πολύ διαβασμένο. Ο Βασίλης, ο Βασίλης, ναι, πέταξε τον Άσο στο μανίκι ο Βασίλης. Λες και ήξερε την απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η πιο τωρινή Αμερικανίδα πάλι, η Μπριάννα Στιούαρτ, που είναι πολύ καινούργιο όνομα. Παίξαμε και με τον Ολυμπιακό. Αν και είχα πολύ καλό παιχνίδι, η κοπέλα είναι άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Έχει τεράστια άκρα, πίσω το ταλέντο, οπότε θέλει δηλαδή. Είναι καλύτερη από κάποιους άντρες είναι, δηλαδή δεν το συζητώ. Όποτε θέλει η κοπέλα μπορεί να βάλει καλά, είναι χαλαρή και μπορεί να βάλει 30 πόντους άνετα. Δεν χαλάει το προσωπό, δηλαδή δεν κάνει γκριμάτσες, τίποτα. Η αυτή τη στιγμή είναι κορυφαία. Είναι κρύο αίμα, είναι κρύο αίμα που λέμε. Ναι, όχι, τεράστια αθλήτρια. Είναι πιο, αυτή τη στιγμή παίζει. Είναι η καλύτερη νομίζω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αμερικανίδα κι αυτή. Άλλες έχω αθλητές από Αυστραλία, Λορέι Τζάκσον, Ολυμπιακούς Αγώνες, μετάλλια. Ναι. Έχεις αντιμετωπίσει και πάρα πολλές αθλητρίες. Ναι, είναι αυτό τώρα. Υπάρχει μεγάλο γκαλερί αθλητριών. Δεν θέλω να απαντήσω, απλά μου έρχονται διάφορα ονόματα στο μυαλό. Αυτά που σου έρχονται είναι και αυτές που σε δυσκόλεψαν. Έτσι δεν λειτουργεί το μυαλό συνήθως, εντάξει. Νομίζω είναι πιο μεγάλα ονόματα που πιο πολύ εντυπωσιάστηκα ότι ήμασταν μαζί στο γήπεδο. Ναι, αυτό που σου κάνανε την εντύπωση, το κλικ. Προφανώς και με δυσκόλεψε. Ωραία, ωραία, με κάλυψες, Κατερίνα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε, Βασίλη, σε ερωτήσεις, chat υπάρχουν, ναι. Το chat, εντάξει, δείχνει, στέλνει τα χαιρετήματα, λέει τις καλησπέρες στην Κατερίνα και εμάς. Δεν έχω καθόλου εικόνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Χαίρομαι πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Καθώς έχουμε ξεπεράσει και την μία ώρα και εδώ ταλαιπωρούμε την Κατερίνα, άμα δεν έχουμε κάποια ερώτηση, δεν ξέρω. Απλά περίμενα ένα σημαντικό τηλεφώνο, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν με έχει καθυστερήσει καθόλου. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Εγώ από όλα. Όλα ήταν φοβερά αυτά που μου είπες, αλλά θα κρατήσω αυτό που έκανα να συγκινηθώ για την Εθνική Ελλάδα στα λόγια σου. Και θεωρώ ότι μόλις αποφασίσεις να αποσυρθείς, δεν υπάρχει καλύτερη θέση από σένα, από κάποια θέση στην Εθνική Ελλάδα. Φυσικά είναι δικιά σου επιλογή. Εύχομαι καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Καλή τύχη, επιτυχία στο επόμενο παιχνίδι που παίζεται στο EuroCup στην Τουρκία. Και ό,τι καλύτερο μέσα από τη καρδιά μου. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ θα ζητήσω με το καλό, αν δεν ξέρω αν θα δείξω τα παιχνίδια, προφανώς σίγουρα στο YouTube, να μας ακολουθήσετε, να μας στηρίξετε με την εθνική ομάδα στα παιχνίδια που θα γίνουν 4 και 7, αν δεν κάνω λάθος, στη Φούσκα που έχουμε τώρα το Φεβρουάριο. Να στηρίξετε μόνο εμένα, να στηρίξετε την προσπάθειά μου και εμάς. Γιατί είμαστε όλοι κομμάτι αυτής της ομάδας και σας χρειαζόμαστε. Εννοείται. Οι εθνικές ομάδες αντρών, γυναικών, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, θεωρώ ότι πρέπει, είναι ηθική ανάγκη και υποχρέωση όλων των Ελλήνων να στηρίξουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε ο καθένας από το κομμάτι του και το πόστο του, θα πω εγώ. Βασίλη, να δώσω μία υπόσχεση. Βέβαια. Ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα κάνουμε μία εκπομπή και θα την αφιερώσουμε στις γυναίκες, στην Εθνική Ομάδα Γυναικών. Είναι υπόσχεση από μένα. Η υπόσχεση δική μου, αν φανείτε γουρλίδες και καταφέρουμε και περάσουμε, προκριθούμε στο Πανευρωπαϊκό το καλοκαίρι, πρώτο Θεός, σας υπόσχομαι ότι μπορώ να ξαναβγω στην εκπομπή σας. Σας δίνω την υπόσχεση. Τι γίνεται τώρα, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ένας δίνει υπόσχεση στον άλλον. Δηλαδή θα παίξουμε και στοίχημα θα παίξουμε σε λίγο. Εγώ, άμα ένα ποντάρω κάπου. Στοίχημα δεν παίζω, αλλά στο γήπεδο μπορώ να παίξω. Από σέντρα και πίσω. Α, μάλιστα. Στο στοίχημα. Εγώ είμαι τζογαδόρος. Παίζω, αν και δεν κάνει να τα λέω δημόσια, τέλος πάντων. Λοιπόν, Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μας, χαρά μας. Εγώ θα σου ευχηθώ υγεία. Ψυχική, νοητική, σωματική και ευεργετική ικανότητα μέσα στο γήπεδο ως μέντορας πλέον για τις νέες αθλήτριες. Να είσαι επιτυχημένη και να φτάσεις στους στόχους που έχεις θέσει με όλο το πακέτο μέσα, εθνικό, συλλογικό κτλ. Και μακάρι να σε ξαναδούμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς μείνετε οι δύο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Κατερίνα. Αυτή ήταν η σημερινή συνέντευξη. Δεν ξέρω πόσοι μας έβλεπαν, Μπιλ. Πόσο κόσμο έχουμε. Είχε αρκετό κόσμο, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Ναι. Σημαντικό γιατί τόσο μεγάλη αθλήτρια που φιλοξενούσαμε σήμερα, πραγματικά. Δεν έχω καθόλου chat, ρε. Άνοιξα το stream και προσπαθούσα, πάλευα 5 λεπτά να φτιάξω το chat. Μέσπα στα νεύρα, τέλος πάντων. Θέλετε κάτι να σχολιάσουμε για μέσα στη εβδομάδα, κάποιο παιχνίδι πέραν τη site που έχετε κανάλι και τα έχετε πει? Βασίλη, εγώ θέλω να πω τώρα κάτι για την Κατερίνα, έτσι λίγο για να κλείσουμε κιόλας. Βέβαια. Είδαμε ότι είναι μια σπουδαία αθλήτρια, μεγάλη καριέρα και παρόλα αυτά αρχίζει και επεξεργάζεται το μέλλον της, δουλεύει το μέλλον της. Την πέταξες και την ερώτηση, έτσι, την πέταξες και την ερώτηση. Ναι, γιατί όταν ακούς από έναν τέτοιο αθλητή, μια τέτοια αθλήτρια να σου λέει ότι προσπαθώ να μεταφέρω στους νέους αυτά που έχω μάθει και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι το μέλλον είναι εκεί, είναι το να πάρει κάποια παιδιά για να τα οδηγήσει εκεί που πρέπει, στον επαγγελματικό αθλητισμό, στον αθλητισμό που πρέπει, ας πούμε, όλοι αυτοί οι αθλητές, οι νέοι αθλητές, να πάρουν τον δρόμο το σωστό και όχι τον δρόμο των τατουάζ, των σκουλαρικιών και των μπαρ. Είδες τι είπε, λέει ότι τα κοριτσάκια έρχονται στην Εθνική, λέει, και τις φτάνει, ας πούμε, που βγάζουν, λέει, μια φωτογραφία στο Instagram με το εθνόσημο, ας πούμε. Καλά, αυτό δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, είναι στο ποδόσφαιρο, στους άλλες, σε όλα τα θύματα. Είναι χαλαρές, τις αποκάλεσε χαλαρές, αν ακούσατε. Είναι η μάστιγα που έχουμε στις μέρες μας, γι' αυτό και είχαμε και τις ανάλογες κακές πορείες σχεδόν σε όλα τα θύματα, ιδίως στα αντρικά του ποδοσφαίρου με τις εθνικές. Άμα τέλος πάντων. Θυμάσαι, Βασίλη, θυμάσαι ένα διάστημα που είχαν βγάλει την εθνική Μυκόνου. Ναι, εκεί αναφέρομαι. Στο ποδόσφαιρο, ναι, στο ποδόσφαιρο. Η εθνική Μυκόνου, βέβαια. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Παιδιά, η Κατερίνα έχει 5 σεζόν, 3 σεζόν στην Ισπανία και 2 σεζόν στην Ιταλία. Όταν πήγε στη Σαραγώσα, έκατσε 4 μήνες.
Στους 4 μήνες που έκατσε στη Σαραγώσα ήταν τότε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ισπανίας. Ναι. Γύρισε στην Ελλάδα γιατί είχε πάει ιδανική στην Σαραγώσα. Γύρισε ιδανική και κάνει τη μεταγραφή της πλέον στην Ισπανία. Εκεί ας πούμε είναι που στην ουσία ας πούμε όπως είπε πήρε τις εμπειρίες της, άλλαξε τα πλάνα της κτλ. Καταλαβαίνεις ότι έχει εικόνα από Ευρώπη που γενικά από εξωτερικό και η μεταλαμπάδευση των γνώσεών της στους νέους αθλητές είναι στις νέες αθλήτρες είναι όχι απλά σημαντική και ουσιαστική, είναι απίστευτη με την εμπειρία που έχει. Mm-hmm. Και όπως είπε με τον Ολυμπιακό, έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο και συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Απλά λόγω ότι από ό,τι κατάλαβα δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που ήθελε, πήγε στην Ουγγαρία. Και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη και μακάρι να είναι ευχαριστημένη και να καταφέρει πράγματα. Έτσι ακριβώς. Και όπως είπε και στην ηλικία που είναι 37 χρονών, πρέπει όλοι να καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά είμαστε στη δύση μας. Τα είπε μόνη της ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Ας εστιάσουμε εδώ πέρα. Εμείς θα την ευχηθούμε από την μεριά μας καλή επιτυχία. Έχουμε δώσει και την υπόσχεση ότι μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή εφόσον για την γυναική ομάδα μπάσκετ. Είπε, αν περάσουν θα βγει πάλι να πει δύο λόγια. Δεσμεύτηκε σε αυτό. Μακάρι να περάσουν τα κορίτσια. Μακάρι να πάνε καλά. Το είπαμε. Αυτό. Ωραία. Έχουμε κάτι στο chat, Βασίλη? Όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάποια ερώτηση. Ονόματα που μας είδαν. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, και τα λοιπά. Ονόματα που μας είδαν, λίγο στο chat. Ναι, έχουμε τον Σταμάτη, έχουμε τον Πάνο, τον Γκούτσια, έχουμε τον Κατσίκ το 10, έχουμε τον Πάνας, έχουμε τον Παλάκο 1-2-3, έχουμε τον Καρακάξας, ναι, τον Βασίλη τον Λαρισαίο, νομίζω αυτή. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που μας στηρίξανε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μάλλον για πότε να πούμε, Μιλτό? Αύριο. Αύριο βράδυ. Αύριο έχει παιχνίδια, έχει Ευρώπη, τι έχει αύριο? Κάτι θα έχει αύριο. Αύριο είναι, παιδιά, αυτό από το Κύριακο τα περισσότερα είναι Κυριακή και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα όλα είναι Κυριακή. Περιμένετε, αν δεν έχει αύριο ελληνικά, περιμένετε λίγο να δούμε. Τουλάχιστον μπορεί να κάνουμε το βράδυ για τέτοιο. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα pre-game. Μπορούμε να κάνουμε ένα pre-game για την Κυριακή. Ναι, εγώ λοιπόν, στην Κυριακή έχεις υποχρεώσεις. Αύριο έχει Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός ΑΕΛ Σμύρνη. Θα κάνουμε ένα post-game για αυτά τα δύο και θα κάνουμε ένα, καλά λέμε, θα κάνουμε ένα pre-game για την Κυριακή που έχει το derby Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε. Είναι... Κοίταξε το post-game που λες, Βασίλη, το post-game. Καλύτερα να μην το κάνουμε. Να πάμε κατευθείαν στο pre-game. Για να κάνουμε ωραία εκπομπή, να κάνουμε πολύ ωραία. Νομίζω θα τα καλύψουμε όλα. Θα έχουμε τα αποτελέσματα των δύο γενικών. Και θα πάμε στο pre-game κατευθείαν Άρης Παναθηναϊκός. Γιατί τώρα, κοίταξε. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη. Ο Άρης προέρχεται από ΙΤΑ. Ο Παναθηναϊκός πάει για να πάρει το διπλό για να αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην τριάδα και να ανεβαίνει για να μπορέσει να μπει μέσα στην τριάδα. Και βλέπεις ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός. Mm. Άρα καλύτερα να τα πούμε αυτά αύριο. Μία και μία να πούμε κατά τις 7 η ώρα. Νομίζω είναι καλά. 8. Ναι, Βασίλη. 8 η ώρα. Ναι, ναι. 8 εκεί, 8 η ώρα θα ξαναμιλήσουμε βέβαια. Θα το κάνουμε είναι. Και διαφήμιση. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που μας είδανε. Ευχαριστώ και εσάς. Πάλι καλά, σημαντική προσπάθεια και η στήριξή σας. Να πούμε ότι τα παιδιά κάνουν και εκπομπή στο YouTube αποκλειστικά για την ΑΕΚ. Πες, Βασίλη, του κανάλι. Yellow Black Planet είναι. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook. Εντάξει, εκεί είναι καθαρά για την ΑΕΚ, παιδιά. Μην έχουμε αυταπάτες. Ναι, είναι οπότε, της ΑΕΚ του κανάλι. Όποιος τυχόν είναι εξής μπορεί να μας ακολουθήσει εκεί και κάνουμε και που τις εκπομπές. Αλλά εδώ είναι που τα λέμε για όλες τις ομάδες. Για όποια περισσότερο έχει το ενδιαφέρον. Άλλη φορά είναι ο Άρης, άλλη φορά είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, δεν έχουμε θέματα. Εδώ δεν υπάρχει χρώμα. Είμαστε άχρωμοι.
γενικά και προσπαθούμε να αναλύσουμε τα πάντα με τις λίγες γνώσεις που έχουμε όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το handball, γενικά και όλο τον αθλητισμό. Και να μην περνάει εντύπωση σε κανέναν ότι επειδή υποστηρίζουμε κάποια ομάδα, ότι είμαστε και φανατικοί κτλ. Προσπαθούμε εδώ πέρα να βγάλουμε προς τα έξω την εικόνα του απλού φίλαθλου που παρακολουθεί έτσι, ένα άθλημα. Έχουμε μια ταπεινή γνώμη και άποψη, τίποτα παραπάνω. Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Κλείνουμε Discord, μείνετε λίγο στο Twitch. Βασίλη, πριν κλείσουμε, πώς ακούγονταν η φωνή μου? Καλά ήταν. Α, εντάξει, ωραία. Και οι δύο, έγινε, ευχαριστώ. Και οι δύο ήταν κουμπλέ. Έχω κάνει ρύθμιση το μικρόφωνο τώρα και με ακούτε καλύτερα. Εντάξει. Ωραία, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, κλείνουμε από Discord. Να σε καλά. Τι τραγούδι να βάλω για κλείσιμο? Τι θέλουμε? Παπάζογλου. Πάλε Παπάζογλου. Βάλαμε Παπάζογλου στο intro. Βάλε τότε. Άστο. Παπακουσταντίνου βάλε. Εντάξει, θα δούμε. Έγινε, άντε. Φιλιά, έγινε, καλό βράδυ. Βασίλη, χαιρετίσματα στο Ενδιμβούργο. Φιλιά. Έγινε, επίσης. Καλό βράδυ. Αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το stream για σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρέα σας, ευχαριστούμε για τη στήριξή σας για άλλη μια φορά. Πάμε να πούμε, να βάλουμε το τραγουδάκι μας και να κλείσουμε. Καλό βράδυ από μένα.
σε όλο το λίγο φιλιά. Πες μου πως θα έρθει.